Μάγκη Χαραλαμπίδου. Συναντήσαμε την πιο γοητευτική μουσικό παραγωγό των DEX και μας αποκάλυψε πολλά μυστικά για την επαγγελματική αλλά και για την προσωπική της ζωή. Η αλήθεια είναι ότι εγώ γενικά δεν τα πηγαίνω πολύ καλά με την τηλεόραση. Το αγαπημένο μου αντικείμενο μέσω επικοινωνίας και μέσω θα έλεγα είναι το ραδιόφωνο. Βέβαια, έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια και τηλεόραση, αλλά αυτό που πραγματικά δεν μπορώ, δεν αντέχω να μην κάνω, είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο σαν μέσο επικοινωνίας είναι πιο άμεσο από ότι είναι η τηλεόραση. Ξέρεις, η τηλεόραση είναι λίγο απόμακρη. Το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Και νομίζω πως αυτό το καιρό κερδίζει πάρα πολύ έδαφος. Σε talent show θα συμμετείχατε? Ως παρουσιάστρια ή ως κριτής? Και ως παρουσιάστρια και ως κριτής και ως διαγωνιζόμενη στο Dancing with the Stars, για παράδειγμα. Ναι. Κατάλαβα. Τα πάω πολύ καλά με το χορό. Οπότε ναι, μπορεί και να με έβλεπα. Δηλαδή να έκανα κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να έχεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, βέβαια. Οπότε αυτή τη στιγμή έχω 3 ώρες, το ραδιοφωνικό μου show είναι 3 ώρες. Οπότε η αλήθεια είναι πως θα είναι πολύ δύσκολο να ήμουν συνεπής στις υποχρεώσεις τις χορευτικές. Γιατί λέω ότι χρειάζεται, ξέρεις, άμα είναι να κάνεις κάτι, πρέπει να το κάνεις πολύ καλά. Οπότε σαφέστατα προϋποθέτει να έχω χρόνο για να κάνω τις πρόβες μου. Δηλαδή θα είμαι τελειομανής, θα ήθελα να το κάνω πολύ καλά. Όπως ήδη υπάρχουν στις εκπομπές, ποια ζηλεύετε, έτσι, σε ποια θα θέλατε να ήσασταν παρουσιάστρια? Η αλήθεια είναι πως όχι ότι δεν μου αρέσουν, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια που μου ταιριάζει πάρα πολύ και τόσο ώστε να λέω «Αχ, τι τέλεια, θα ήθελα πάρα πολύ να την κάνω». Συνήθως είναι ξένες οι εκπομπές που μου αρέσουν και ζηλεύω και θα έλεγα «Αχ, τι ωραία που θα ήταν αυτή την παραγωγή να την κάναμε στην Ελλάδα». Αλλά δυστυχώς πλέον δεν υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα για φρέσκες καινούργιες παραγωγές. Ή τέλος πάντων δίνονται χρήματα σε παραγωγές ίσως πιο εμπορικές, ξέρεις. Και εγώ μάλλον δεν είμαι τόσο εμπορική. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Μου αρέσουν τα λίγο πιο φεύγα shows. Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, πώς τη γιορτάσατε? Ήταν πολύ ωραία γιατί μου στείλαν πολύ ωραία λουλούδια στο στούντιο. Οπότε μου έδωσαν πολύ χαρά. Θαυμαστές. Μου στέλνανε μηνύματα αγάπης. Γιορτάζαμε την αγάπη γενικότερα, όχι μόνο τον έρωτα. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν γιορτάσουν τον έρωτα. Αντιβαλεντινιακή. Άρα μας λέτε έμεσα ότι δεν είστε ερωτευμένοι αυτή την περίοδο? Είμαι σε μια πολύ ωραία φάση της ζωής μου. Είμαι σε μια μεταβατική φάση, θα έλεγα. Και νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη. Ξέρεις, γενικά. Αλλά ο έρωτας είναι ο έρωτας. Και μια τελευταία ερώτηση. Ένα παιδάκι είναι στα άμεσα σχέδιά σας? Η αλήθεια είναι πως αυτό το παιδί το συζητάω. Μου το συζητάνε, με ρωτάνε πάρα πολλά χρόνια. Έχω υπάρξει παντρεμένη. Και τότε πάλι, ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα και δεν έχω κάνει παιδί. Δεν είναι ότι ήθελα και δεν μπορούσα και αυτό δεν έχει τύχει ποτέ να με ρωτήσουν και δεν έχει τύχει να το πω. Αλλά η αλήθεια ήταν ότι ναι, δεν ξέρω αν όλες οι γυναίκες γεννιούνται για μητέρες. Εμένα πάντως κάποιο καμπανάκι δεν έχει χτυπήσει να μου πει ήρθε η μητρότητα, συνειδητοποίησέ το. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, πρέπει να το πάρω απόφαση αν είναι να έρθει, αν είναι να γίνει, πρέπει να το κάνω επιτέλους. Αυτό μου το λένε, μου το λέει χαριτολογώντας η μητέρα μου. Η οποία μου είπε και το άλλο φοβερό, ότι εντάξει, δεν είναι όλες οι γυναίκες δεν έχουν γεννηθεί για να γίνουν μητέρες. Πάντως τώρα είναι επιλογή σου, είναι καλό. Δηλαδή θα ένιωθα άσχημα, ξέρεις, να ξέρω ότι θέλω πάρα πολύ και δεν μπορώ. Αν και βέβαια και πάλι το περνάς, θεωρώ ότι ναι, μπορεί να υιοθετήσεις ή οτιδήποτε. Αλλά η αλήθεια είναι πως όχι.